Κάθε χρόνο ο πληθυσμός της Κύπρου αυξάνεται κατά μερικές χιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες κάθε χρόνο ψάχνουν για στέγη, πέραν από τους φοιτητές που ψάχνουν προσωρινή στέγαση σε συγκεκριμένες περιοχές. Σε μια συνετή χώρα φροντίζουν ούτως ώστε τουλάχιστον τα άτομα χαμηλών εισοδημάτων να μπορούν να βρουν στέγη. Τα πιο πάνω σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση φοιτητών σε Λευκωσία και Λεμεσό, τη στροφή των εταιριών ανάπτυξης της μεγάλης αναπτύξης, πύργους και επαύλης για πώληση διαβατηρίων, είχα σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η προσφορά οικιστικών μονάδων. Για να χτιστούν όμως οι πύργοι και οι επαύλης με μέγιστον κέρδος, χρειάζεται φτηνών εργατικών προσωπικών που το φέρνουμε από το εξωτερικό. Οι ξένοι εργάτες όμως χρειάζονται και διαμονή. Γι' αυτό και οι πουλετισμένες χώρες έχουν δημοσιευμένα ελάχιστα πρότυπα διαμονής των εργατών. Εμείς, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής, να μην ενοχλούμε τους επιχειρηματίες, δεν διαθέτουμε τέτοια πρότυπα και κρίνουμε ανά υπόθεση. Το αποτέλεσμα είναι να στηβάζονται άνθρωποι σε κοντέινερς, πάνω σε ταράτσες και χωράφια, σε εγκατελειμμένα σπίτια και χωριά. Φυσικά, ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι με τόσο χαμηλού κόστους επιλογές, τον τόπιο προσωπικό δεν προτιμάται και δυσκολεύεται να βρει δουλειά.